Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λίγες μέρες πριν από την αναμενόμενη έκδοσή του στην Ελλάδα, ο Γιώργος Κοσκοτάς έδωσε χθες το βράδυ συνέντευξη στον ιδιωτικό σταθμό Αντένα. Ο Κοσκοτάς είπε ότι κατέχει σημαντικά στοιχεία κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου, τα οποία θα παρουσιάσει στο ειδικό δικαστήριο. Σας παρουσιάζουμε τώρα μερικά από τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα της συνέντευξής του. Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ακριβώς εκείνα τα οποία λέω εδώ και 2,5 χρόνια. Εάν, ας πούμε, μου λέτε αν υπάρχει υπογραφή του κυρίου Παπανδρέου ότι παρέλαβα σήμερα 150 εκατομμύρια ή 90 εκατομμύρια, δεν υπάρχει υπογραφή του σε κάποιο τέτοιο παρτί. Αλλά το ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν αυτά που άλλωστε έκανα και δηλώσει μέσω του κυρίου Λικουρέζου, ότι υπάρχουν εταιρείες του ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχουν λογαριασμοί του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου στο εξωτερικό, ότι υπάρχουν χρήματα τα οποία έχουν κατατεθεί εκεί πέρα. Και όλα αυτά τα πράγματα, όταν φτάσω μπροστά στο δικαστήριο, θα τα δώσω με λεπτομέρειες, με πλήρες καταλόγους, τα πάντα, οπότε η ελληνική δικαιοσύνη να μπορέσει να κρίνει, να ψάξει και να βρει. Σχέση με τον Ανδρέα Παπανδρέου έχουμε δύο φάσεις, όπως πάντοτε έχω πει σε διάφορες συναντεύσεις που έχω δώσει. Είναι μια περίοδος που ξεκινάει από το 1985 μέχρι το 1987, όπου το ΠΑΣΟ κάτω από την απειλή και ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου κατά την απειλή της κρατικοποίησης της Τράπεζας Κρήτης ζητούσε να προχωρήσουμε στο φτιάξιμο της γραμμής σαν εκδοτική επιχείρηση, η οποία μόνο φαινομενικά, μόνο στα χαρτιά ήταν εταιρεία του Γιώργου του Κοσκοτά. Από εκεί και πέρα ήταν εταιρεία του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ, με ανθρώπους συγκεκριμένους στα έντυπα και στη γραμμή που περνούσαν. Ήταν συγκεκριμένα μια εταιρεία η οποία φτιάχτηκε κατά παραγγελία του Ανδρέα Παπανδρέου. Και μετά υπάρχει μια περίοδος από το 87 και μετά μέχρι τον καιρό που έφυγα από την Ελλάδα, όπου πλέον μπήκαμε σε κανονικό εκβιασμό, καθαρό εκβιασμό, όπου πλέον, κύριε Κοσκοτά, ή μας δίνεις και τόσα λεφτά και προχωράς και τη γραμμή ή πας φυλακή. Δεν εφαρμόστηκε η τραπεζική νομοθεσία στην Τράπεζα Κρήτης από τον Ιούνιο του 88, όταν διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις που είχαν γίνει. Δεχόσαστε αυτή την εύνοια. Εντάξτε, εύνοια από την κυβέρνηση και σχέση με την κυβέρνηση, εγώ με το σκεπτικό που το λέτε, δηλαδή ότι ήξερα υπουργούς, ότι μπορούσαν να παρέμουν, να κάνουν πράγματα, δεν είχα. Εγώ είχα σχέση με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και μόνο με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή, τους υπουργούς, ας πούμε, που έχω συναντήσει εγώ από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι ελάχιστοι και πολύ ελάχιστες φορές. Γιατί δεν είχα την ανάγκη να τους συναντήσω. Εάν, ας πούμε, υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην τράπεζα και ήταν ένας έλεγχος, ας πούμε, στο κατάστημα της Λάρισας, το έδινε ο Κοσκοτάς, διότι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και δεν είχαμε καμιά παρανομία. Αν ήταν όμως συγκεκριμένο θέμα στη διοίκηση της τράπεζας, όπου ο Παπανδρέου ήξερε τι ακριβώς ήταν, εκεί πέρα επέμβαινε και το έδινε ο ίδιος ο Παπανδρέου. Επέμβαινε μετά από προσωπική σας παράκληση, δηλαδή πώς γινόταν η επέμβαση? Φυσικά, εδώ πέρα ο κύριος Χαλκιάς το ξέρει και αυτά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θα πούμε και στο δικαστήριο. Και έχουμε κάποια στιγμή να βρεθώ πρόσωπο με πρόσωπο με τον κύριο Χαλκιά στο δικαστήριο. Γιατί δεν λέω ότι λέει ψέματα, είπε την αλήθεια. Θα ζητήσετε κατά την παράσταση εξέταση με τον κύριο Χαλκιά και με άλλους μάρτυρες? Εγώ όχι μόνο θα το ζητήσω, αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Δηλαδή, αν δεν γίνει αντιπαράθεση εξέταση με κάποιους ανθρώπους που αναφέρονται στο όνομά μου και σε συγκεκριμένα πράγματα, τότε τι σημασία έχει το να πάω να καταθέσω? Γιατί, ας πούμε, ο έλεγχος του 88, τον Ιούνιο του 88, που ήρθε μέσα στην Τράπεζα Κρήτης και ειδικά στη διοίκηση για να ψάξει συγκεκριμένα πράγματα, σταμάτησε μόνο από τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Α, ποιον άλλο μπορούσε να σταματήσει? Γιατί ο Κουτσόλιδας ρώταγε το Χαλκιά τι σχέση είχε με τον Παπανδρέου, από πόσο παλιά γνωρίζονταν, αν γνωρίζονταν από το Υπουργείο από το 1960 του 60 και όλα αυτά τα πράγματα? Πού ήθελε να φτάσει ο κ. Κουτσόλιδας? Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο ποιον παίρνει εντολές? Από άλλους υπουργούς? Ο Ανδρέας Παπανδρέου λοιπόν είχε τον Κουτσόγιωργο να κάνει αυτή και ακριβώς τη δουλειά. Δηλαδή, του έδωσε συγκεκριμένο πλάνο, του είπε για τα συγκεκριμένα πράγματα, το τι είχαμε να κάνουμε με τις ΔΕΚΟ, που έπρεπε να πάνε οι καταθέσεις, πώς θα φεύγουν τα λεφτά, τι θα γίνει για το γήπεδο του Ολυμπιακού, για συγκεκριμένα πράγματα. Και ο Μένιος, επειδή ήταν ο μόνος ικανός για να τα φέρει πέρα σε αυτά τα πράγματα, ανάλαβε για να τα προχωρήσει. Οι καταθέσεις των ΔΕΚΟ δεν πήγανε μόνο στην Τράπεζα Κρήτης, ήταν σε όλες τις ελληνικές τράπεζες. Αλλά σε συγκεκριμένες περιόδους που υπήρχε ανάγκη, σε συγκεκριμένες περιόδους που υπήρχε πρόβλημα, σε συγκεκριμένες περιόδους που χρειαζόταν χρήματα για τη γραμμή, υπήρχε από συγκεκριμένες κρατικές επιχειρήσεις μεγάλος αριθμός καταθέσεων να γίνεται στην Τράπεζα Κρήτης. Όλα αυτά συμφωνήθηκαν σε συναντήσεις με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Δικές σας συναντήσεις? Δικές μου προσωπικές συναντήσεις με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και ειδικά
για το διάστημα μετά τον Οκτώβριο του 87, συζητήθηκαν στο σπίτι του Μιχάλη του Γιάνγκα, σε συνάντηση που είχα καταρχήν με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και μετά σε συνάντηση που είχα πάλι στο σπίτι του Μιχάλη του Γιάνγκα με τον καθυπόδειξη του Ανδρέα Παπανδρέου και προς εμένα και προς το Μένιο του Κουτσόγιωρο, με τον Μένιο του Κουτσόγιωρο. Αυτό εδώ πέρα το χαρτί μου δεν μπορώ καλά να το διαβάσω. Δεν είναι ο γραφικός σας χαρακτήρας? Όχι, καθόλου. Μα νομίζω ότι η ιδιαιτέρα σας είπε ότι πράγματι ανοίξει σε εσάς ο χαρακτήρας αυτό. Όχι, αυτά τα γράμματα σας λέω και πάλι ότι δεν μπορώ καλά να τα διαβάσω. Και μου θέλετε, μπορεί να τα διαβάσουμε. Αλλά πρώτα αυτή δεν είναι καν υπογραφή μου. Δεν είναι υπογραφή σας αυτή? Δεν είναι καν υπογραφή μου. Τα γράμματα αυτά δεν είναι καθόλου δικά μου. Και η αναφορά και στον κύριο Μητσοτάκη. Μα πού γράφει για τον Μητσοτάκη? Εδώ κάπου γράφει, αναφέρεται στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή η αναφορά. Δεν βγάζετε τα γράμματά σας, είδε? Τι είναι? Μα πού γράφει για τον Μητσοτάκη τελικά? Κάπου. Δηλαδή. Μα δεν μπορείτε να το διαβάσετε, βλέπω. Μα δεν είναι τα γράμματά μου, δεν το έχω γράψει εγώ αυτό το πράγμα. Τι, το ποτέ έχω γράψει τέτοια πράγματα? Μα έχω γράψει, υπάρχουν χαρτιά δικά μου. Δεν παίρνετε αυτά που έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και να τα συγκρίνετε. Αυτό προσεκομίζει το δικαστήριο. Να τα δώσετε σε κάποιο γραφολόγο, να σας γράψω κι εγώ ό,τι θέλετε, να σας βάλω την υπογραφή μου. Έχετε ένα χαρτί να σας στείλω να σας υπογράψω. Δείτε την υπογραφή μου. Αυτή δεν είναι η υπογραφή μου. Ορίστε. Εδώ είναι η υπογραφή μου. Πάστε. Εκεί δείξτε. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Το ένα με το άλλο. Το ένα με το άλλο. Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει τη συνέντευξη του Κοσκοτά προβοκατόρικο και κακόγουστο μελό που στήθηκε εντός 24 ώρων σε χρόνο ρεκόρ. Ισχυρίζεται ότι μόλις απειλήθηκαν οι πολιτικοί προϊστάμενοι του Κοσκοτά, επιστρατεύθηκε ο μεγαλοαπατεώνας για να διαψεύσει το γραφικό του χαρακτήρα και να ξαναπαίξει το ρόλο του τιμητή και του κριτή της πολιτικής ζωής του τόπου. Ο Αντένα απάντησε στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και διευκρινίζει ότι η συνέντευξη δεν στήθηκε εντός 24 ώρων. Η αποστολή ξεκίνησε το πρωί της 5ης 9 Μαΐου, όπως αποδεικνύεται από τον κατάλογο επιβατών της Ολυμπιακής Αεροπορίας για Βοστόνη μέσω Λονδίνου, πριν καταδοθούν δηλαδή τα επίμαχα έγγραφα στο ειδικό δικαστήριο. Εκτός και αν το ΠΑΣΟΚ, συνεχίζει η απάντηση, φαντάζεται ότι ο κύριος Τσοβόλας είχε ειδοποιήσει τον Αντένα για την κατάθεση των εγγράφων μια μέρα νωρίτερα. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνές της για να εντοπίσει τους κρατούμενους που δραπέτευσαν από τις φαλιακές Κορυδαλλού στις 4:20 το απόγευμα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι οι δραπέτες είναι 18. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, απέδρασαν 31 κατηγορούμενοι. Από αυτούς έχουν ήδη συλληφθεί 13, οι 16 από τις φυλακές, λίγο μετά την απόδραση, και οι 3 μέσα στο προάβλιο των φυλακών, πριν προλάβουν να περάσουν την κεντρική πύλη. Και οι 13 κρατούνται στο 16ο αστυνομικό τμήμα του Κορυδαλλού. Το περιστατικό ξεκίνησε από την Τρίτη Πτέρυγα, όταν ένας κρατούμενος πήγε να διορθώσει βλάβη σε ηλεκτρικό πίνακα. Τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα, οι κρατούμενοι τον ακινητοποίησαν και κατευθύνθηκαν στο αρχιφυλακείο. Έξω από την πόρτα του αρχιφυλακείου, ένας από τους δραπέτες φώναξε: «Φωτιά, ανοίξε την πόρτα!» Με αποτέλεσμα, ένας υπάλληλος να ανοίξει. Οι δράστες όρμησαν μελωστούς και ακινητοποίησαν τους φύλακες. Στη συνέχεια βγήκαν από την κεντρική πύλη, αναρριχόμενοι στο τυκλείδωμα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης με ανακοίνωσή του διέψευσε κατηγορηματικά πληροφορία που μεταδόθηκε από ιδιωτικούς σταθμούς ότι μεταξύ των κρατουμένων που απέδρασαν είναι και ο παλέμαχος Χαλέντ, που κατηγορείται για συμμετοχή στην πειρατεία του Ιταλικού κρασιρόπλου Ακίλε Λάουρο. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται επίσης ότι μεταξύ των δραπετών δεν υπάρχει κανένας ιδιαιτέρως γνωστός. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο, πάλι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την απόδραση, επισημαίνεται ότι παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Υπουργείου, η εξωτερική φρουρά αποτελεί το μόνο από δύο άνδρες και έχει αποσυρθεί η Άβρα, που θα έπαιζε αποφασιστικό ρόλο στην αποτροπή της δραπέτευσης. Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι εξαιτίας της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης δεν είχαν προσληφθεί οι αναγκαίοι φύλακες, για τους οποίους το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε επανειλημμένως ζητήσει την παροχή αναγκαίων πιστώσεων για την πρόσληψή τους. Ας σημειωθεί εξάλλου, αναφέρει η ανακοίνωση, ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετωπίζει την ελλειπή φρούρηση των φυλακών Κορυδαλλού και έλαβε προσφάτως σειρά μέτρων ασφαλείας, όπως συστήματα συναγερμού, εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος αυτόματης επικοινωνίας, σύστημα ασφαλείας με υπαίθρους ανιχνευτές και πρόσθετη τοποθέτηση εσωτερικών θυρών. Στο χώρο του κοινού εγκλήματος προσανατολίζεται η αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας του ιδιωτικού φρουρού Χρήστου Ζαχαρία και τον τραυματισμό του συναδέλφου του Κώστα Αζολίνη, που έγινε στις 6 το πρωί στη Γλυφάδα. Οι ιδιωτικοί φύλακες φρουρούσαν το σπίτι του κυρίου Δημητρόπουλου στην οδό Τακάτη 3 στη Γλυφάδα. Οι δράστες, δύο άνδρες και μια γυναίκα, επέβαιναν σε λευκό Ρενό.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, ισχυρίστηκε ότι η αποστολή ειρήνης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, James Baker, στη Μέση Ανατολή έχει αποφέρει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Έστωσε όμως να προσθέσει ότι είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Στο Κάιρο, ο κύριος Μπέικερ συναντήθηκε με τον Σοβιετικό Υπουργό των Εξωτερικών Αλεξάντερ Μπεσμέρτνιχ. Θα προσπαθήσουν μαζί να προωθήσουν τον Αραβο-Ισραηλινό διάλογο. Ο Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών, που το πρωί επισκέφθηκε τις πυραμίδες στην Γκίζα, πήγε στο Κάιρο χωρίς ειδικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Μπέικερ, που έφτασε το απόγευμα στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα, και ο Σοβιετικός ομολογός του θα συναντηθούν αύριο με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ. Ο Αμερικανός Υπουργός προηγουμένως βρισκόταν στη Δαμασκό, όπου απέτυχε να πείσει τον πρόεδρο της Συρίας, Χαφέζ Αλ-Άσαντ, να είναι πιο διαλλακτικός στις προσπάθειες να συγκληθεί διάσκεψη ειρήνης για το Μεσανατολικό. Αλλά και στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Γιτσχάκ Σαμίρ δήλωσε ότι το όνειρο για μεγάλο Ισραήλ παραμένει και ότι το θέμα της Ιερουσαλήμ δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Στη Βιθλέμ έγιναν νέες ταραχές ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και σε Ισραηλινούς στρατιώτες. Στο βόρειο Ιράκ, Κούρδοι επιστρέφουν στα χωριά τους και τα βρίσκουν κατεστραμμένα. Πάντως τώρα εκεί επικρατεί αρκετή ηρεμία. Η εκτόνωση της έντασης τονίστηκε και από την συνάντηση Ιρακινών και Αμερικανών αξιωματικών που πέταξαν μαζί μέσα σε ελικόπτερα πάνω από το Ζάκο, μεγάλη πόλη των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ. Διήμερη περιοδία στην Καβάλα και τη Θράκη αρχίζει αύριο ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα εξαγγείλει σημαντικά έργα για την αναβάθμιση της Θράκης, τη μουσουλμανική μειονότητα αλλά και τους Ποντίους. Τη συνδρομή του στην Ελλάδα θα παράσχει το ΝΑΤΟ σε περίπτωση που απειληθεί η εθνική της ασφάλεια από οποιαδήποτε εξωνατοϊκή απειλή. Τη δήλωση αυτή έκανε στην Ουάσιγκτον ο στρατηγός Γκάλβιν, αρχηγός των συμμαχικών δυνάμεων, απαντώντας σε ερώτηση που αφορούσε τη Γιουγκοσλαβία και την αστάθεια που επικρατεί στη χώρα αυτή. Η πολυσυζητημένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας έληξε και η σύγκρουση των παρατάξεων που διαμορφώθηκαν στους κόλπους της οξύνεται. Η πλειοψηφία αποφάσισε να προειδοποιήσει τους κυρίους Ανδρουλάκη και Καραγκουλέ ότι θα τιμωρηθούν αν ξαναδώσουν σύνδεξη. Επίσης, με γράμμα θα απευθυνθεί στις οργανώσεις του κόμματος, καλώντας τα μέλη του κόμματος να υπερασπιστούν τις καταστατικές αρχές του. Η πλειοψηφία αποφάσισε επίσης ότι η αντιπροσωπεία του κόμματος στο συνασπισμό πρέπει να διαμορφώνει προηγουμένως ενιαία θέση. Οι πρώτοι Αμερικανοί πεζοναύτες έφτασαν στο Μπαγκλαντές για να βοηθήσουν εκατομμύρια άτομα που σώθηκαν από τους χειρότερους κυκλώνες στην ιστορία. Οι Αμερικανοί στο Μπαγκλαντές αντικρίζουν εικόνες βιβλικής καταστροφής. Εκατοντάδες χιλιάδες πεινασμένοι άνθρωποι τους εκλιπαρούν για ένα κομμάτι ψωμί. 33 χώρες ανακοίνωσαν πως θα βοηθήσουν τα θύματα των κυκλώνων. Στη Νότια Αφρική, δεκάδες Ζουλού επιτέθηκαν επιβιαστικά σε καταβλισμό μαύρων αντίπαλης φυλής και έσφαξαν 25 από αυτούς. Στη Σομαλία συνεχίζεται το δράμα των κατοίκων. Η χώρα στην πραγματικότητα έχει πάψει να λειτουργεί. Δεν υπάρχουν νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και τρόφιμα. Στις Βρυξέλλες, αστυνομικοί συγκρούστηκαν με δεκάδες μετανάστες που προσπάθησαν να μπουν σε άδεια διαμερίσματα πολυκατοικιών που έχουν εγκαταλειφθεί. Στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' παραβρέθηκε σε μεγαλοπρεπή υπαίθρια λειτουργία που την παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες πιστοί. Στη Γιουγκοσλαβία, η μειονότητα των Σέρβων στη Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Κροατίας ψήφισαν για το αν επιθυμούν ή όχι να ενωθούν με τη Σερβία. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον. Στη Μόσχα, το ανώτατο Σοβιέτ συζητά την κατάσταση στα σύνορα της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σε αυτή την περιοχή. Από αύριο στη Σοβιετική Ένωση θα εκπέμπει νέο τηλεοπτικό κανάλι. Έδρα του έχει τη Μόσχα και θα ελέγχεται απευθείας από τη Βολή της Ρουσικής Ομοσπονδίας. Η Σοβιετική Ένωση κατέστρεψε σήμερα το τελευταίο πυρηνικό πύραυλο μέσου βεληνικούς SS-20. Η διαδικασία της καταστροφής αυτών των πυράβλων κράτησε 3 χρόνια, όπως πρόβλεπε η συνθήκη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Παναθηναϊκός είναι από το απόγευμα πρωταθλητής Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Έφερε ισοπαλία 3-3 με τη Λάρισα και κέρδισε τον τίτλο για δεύτερη χρονιά στη σειρά και 16η φορά στην ιστορία του. 3 αγωνιστικές απομένουν για να λήξει επίσημα το πρωτάθλημα και τα γκολ πέφτουν στα βροχή. Ο Νίκος Οικονομόπουλος περιγράφει τα σημερινά γκολ. 31η αγωνιστική της πρώτης εθνικής, Ολυμπιακό στάδιο, Παναθηναϊκός Λάρισα, 8ο λεπτό, πολύωρο το σούτ του Φραντζέσκου, 1-0. 48ο λεπτό, ο Τσουκάλης, 1-1. 50ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, Βαζέχα, 2-1. Πάλι ο Βαζέχα στο 63, η στραβλοσπάθεια του Φραντζέσκου, το 3-1. Με πέναλτι ο Τσουκάλης, το 3-2 στο 75.
Στο 81, από το λάθος του Βάντσικ, ο Τσουκάλης στο τελικό 3-3. Στην Τούμπα, Πάο Κάρης. 21ο λεπτό, ο Δημητριάδης με το γυριστό σουτ το 0-1. 57ο λεπτό και ο Σκατάδος εξ επαφής το 1-1. 82ο λεπτό, πάλι ο ΠΑΟΚ, ο Σκατάδος το τελικό 2-1. Νέα Φιλαδέλφια, 16ο λεπτό, 0-1 ο Γκένας. 40ο λεπτό, ο Μανολάς το 1-1. 53ο λεπτό, ο Μπατίστα το 2-1. 60ο λεπτό, το 3-1 από το Σαββίδη. 66ο λεπτό, το τελικό 3-2 από τον Ότιτζη. Στη Δράμα, 38ο λεπτό, το 1-0 από αυτό το σουτ του Γεωργιάδη, δόξα Ολυμπιακός. 68ο λεπτό, ο Χιονάς θα κάνει το 2-0 με αυτό το σουτ για τη δόξα. 75ο λεπτό, με δύο κεφαλιές, η δεύτερη του Γεωργιάδη, το 3-0. 75ο λεπτό, το 3-1 από τον γκολ του Μαυρομάτη. 80ο λεπτό, η μπάλα θα φτάσει στον Κοφίδη, το τελικό 3-2. Γιάννα Λεβαδιακός, 28ο λεπτό, το 0-1 από την κεφαλιά του Γιάννη Μαρινάκη. 35ο λεπτό, το 1-1 για τα Γιάννενα από τον Παπα-Νικολάου με αυτό το σουτ. Το 15ο λεπτό, το 2-1 πάλι ο Παπα-Νικολάου, τελικό αποτέλεσμα. Στη Νίκαια, Ιωνικός Αθηναϊκός, το 1-0 από τον Κωτίδη στο πρώτο λεπτό, ο Βογιατζής στο 54 με πέναλτι το 2-0 και ο Ζωτάλης στο τελικό 2-1. Στη Ξάνθη, το 0-1 από τον Καρασαβίδη στο 25, ο Μαρτσέλο το τελικό 1-1 στο 83. Στο Ηράκλειο, το αυτογκόλ του Μπούρε με κεφαλιά το 1-0 για τον Όφη. 45ο λεπτό, ο Δημόπουλος με το γόνατο το 1-1. 72ο λεπτό, ο Κάβουρας εξ επαφής το 2-1. 74ο λεπτό, ο Τσίμπος με αυτό το σουτ το 3-1 για τον Όφη. Και ο Κάβουρας, ατομική προσπάθεια, το τελικό 4-1 με αυτό το πλασέ. Στη Νέα Σμύρνη, ο Καραβίδας το 1-0 στο 30 με πέναλτι. Το 2-0 στο 48ο λεπτό από αυτή την προσπάθεια του Παπουλίδη. Και το τελικό 2-1 στο 58 από τον Αλιαγκιοζίδη, Πανιόνιος Έρες 2-1. Για τον αυριανό καιρό μας ενημερώνει τώρα ο μετεωρολόγος Ανδρέας Λαζάνης. Ήλιο θα έχουμε σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόσκαιρα θα συννεφιάσει το απόγευμα στα υπηρετικά, ενώ ουσιαστικότερη συννεφιά το βράδυ περιμένουμε στη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια πυρηνά από 12 μέχρι 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα πυρηνά υπηρετικά από 13 μέχρι 25 και στα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς. Ήλιο θα έχει η περιοχή της Αττικής με πρόσχερη συννεφιά το απόγευμα, η άνεμη θα είναι βόρεια στερή, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 15 μέχρι 25 βαθμούς. Λίγη συννεφιά θα έχει η περιοχή της Θεσσαλονίκης, ανέμους ασθενής, θερμοκρασία που θα κυμανθεί στην πόλη από 14 μέχρι 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν σε όλη τη χώρα από βόρειες γενικά διευθύνσεις μέχρι 3 μέχρι 5 μποφόρ. Στο ζωολογικό κήπο της Βάσκτον, σήμερα που ήταν η μέρα της μητέρας, είχαν ευτυχή γεγονότα. Η Μαντάρα είναι ένας θηλυκός γορίλας, 9 χρονών, και έφερε στον κόσμο ένα χαριτωμένο και υγιέστατο γοριλάκι. Η υπεύθυνη του ζωολογικού κήπου ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη για το γεγονός, γιατί ήταν η πρώτη γέννηση γορίλα εκεί από το 1972. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.